Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο του Εραστέχνη Ατρομήτου Αθηνών, τον κύριο Αντώνη Πατατανέ. Κύριε Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εύχομαι υγεία σε όλους, γιατί οι εποχές μπορεί να μην είναι δύσκολες. Μόλις τελειώσαμε με τη γυναικεία ομάδα το τρίτο μας τεστ κατά του κορονοϊού COVID-19 για να καταθέσουμε αύριο τα χαρτιά να ξεκινήσουμε και να επιστρέψουμε στις προπονήσεις και στην κανονικότητα. Όλα τα τεστ ήταν αρνητικά και είναι η τρίτη φορά που κάναμε τη διαδικασία για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει έστω και ένα ίχνος κάποιου παιδιού που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα πρωτίστως στον εαυτό του και κυρίως μετά στο κοινωνικό σύνολο. Ωραία. Κύριε Αντώνη, έχετε την τιμή να ηγείστε του Εραστέχνη Ατρομήτου Αθηνών, όπου έχετε τις ακαδημίες ποδοσφαίρου και τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου επίσης. Σωστά. Είχε δοθεί για την έναρξη των προπονήσεων, μιλάμε πάντα για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της Α Εθνικής, να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, εν συνεχεία νέα απόφαση να σταματήσουν οι προπονήσεις και τώρα μια τελευταία απόφαση να ξαναξεκινήσουν οι προπονήσεις. Όπου βγήκε εχθές το βράδυ, ανακοινώθηκε ότι το πρωτάθλημα της Α Εθνικής Γυναικών θα ξεκινήσει στις 4 Απριλίου. Εδώ έχουμε κάποια προβληματάκια σχετικά και με την έναρξη της ημερομηνίας διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Και περισσότερο επειδή κάναμε μία σύσκεψη εκτές όλες οι ομάδες για να δούμε τι είναι μέλη γενέστε, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η ημερομηνία 4 Απριλίου είναι φοβερά δύσκολη για την έναρξη του πρωταθλήματος. Οι περισσότερες ομάδες δεν ήταν καν προετοιμασμένες. Οι αθλήτριές μας, όχι μόνο της δικιάς μας ομάδας, αλλά όλων των ομάδων οι αθλήτριες, δεν έχουν προπονηθεί, δεν έχουν κάνει προετοιμασία. Το κενό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολλά κορίτσια έχουν να παίξουν πάνω από ένα χρόνο ποδόσφαιρο. Κάναμε μια προετοιμασία κάποιες ομάδες στην αρχή της σεζόν το Σεπτέμβριο, η οποία διεκόπη με τα μέτρα κατά της πανδημίας. Και τώρα είμαστε ακόμα στις διαβουλεύσεις το να δούμε τι τρόπος μπορεί να βρεθεί, κυρίως για να μην έχουμε τραυματισμούς στα παιδιά και για να διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα με ασφάλεια. Είμαστε σε επαφή και με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, με τον κύριο Χαλτισαρόγλου. Υπάρχει διάθεση από όλους, προσπάθειες γίνονται για να βρεθούν κάποιες λύσεις. Θεωρώ ότι στο τέλος θα επικρατήσει και η λογική και η σύνεση και κυρίως το ΕΦΑ αγωνίζεστε και η αθλητική άμυλα στον χώρο του αθλητισμού. Υπάρχουν επίσης κάποια προβλήματα στη χτεσινή σύσκεψη, αν και δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να σας πω περισσότερα πράγματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι ομάδες κυρίως ως προς τα οικονομικά θέματα τώρα με το COVID, με τα τεστ, τα οποία είναι τεράστιο κόστος, όχι μόνο για την ομάδα της γυναικείας ομάδας, αλλά και για τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εκεί πέρα η κυβέρνηση και ο κύριος Αυγενάκης προσπαθούν να βρουν λύσεις, κυρίως μέχρι της περιφέρειας από ό,τι πληροφορούμαστε. Εμείς κάναμε κάποιες συζητήσεις με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, ο οποίος οφείλω να ομολογήσω όχι μόνο ήταν θετικός, αλλά ανταποκρίθηκε άμεσα. Μας βοήθησε πάρα πολύ με αυτό το θέμα και ως γιατρός κυρίως και ως πολιτικός δευτερευόντος, ο κύριος Πατούλης θεωρώ ότι ήταν από τους ανθρώπους που ενήργησε τόσο γρήγορα και με την πιο μεγάλη υπευθυνότητα από όσους καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Πρόεδρε, να τα πάρουμε ένα-ένα τα θέματα. Να πάρουμε, σήμερα είναι Κυριακή 21 Μαρτίου. Μέχρι τις 4 Απριλίου που δόθηκε το πράσινο φως για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα για να προετοιμαστούν οι ομάδες. Σίγουρα καμία ομάδα δεν θα είναι έτοιμη για τις 4 Απριλίου. Είναι αυτό που αναφέρατε πριν. Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όσοι ανήκουν στον χώρο του αθλητισμού και της ευρύτερης αθλητικής οικογένειας, τουλάχιστον 3 εβδομάδες με 4 χρειάζεται ένας αθλητής για να καταφέρει
να έχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προετοιμασίας ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί. Διότι ήταν μεγάλο το χρονικό διάστημα. Όσο πρόγραμμα έχει πάρει μια αθλήτρια να το τηρεί, σίγουρα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα... Δυστυχώς, ό,τι και ατομικές προπονήσεις, τα περισσότερα κορίτσια δεν κάνανε. Είναι γεγονός αυτό. Δεν είναι και εύκολο να κάνεις. Αλλά όσο προπόνηση ατομική, σε ατομικό επίπεδο και αν κάνεις, πάλι δεν είναι δυνατόν να υπερκαλύψεις μια αγωνιστική δράση και κυρίως όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Αυτό ελοχεύει κινδύνους. Αυτούς τους κινδύνους έχουμε επισημάνει και αυτό είναι που μας τρομοκρατεί και μας φοβίζει. Δεν φοβόμαστε κάτι άλλο. Φοβόμαστε ότι αν θα ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα τόσο σύντομα, θα υπάρχουν τραυματισμοί στα παιδιά. Είναι ένα αντικειμενικό και ορθό πρόβλημα που πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα καταφέρουμε να το λύσουμε. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι θα επικρατήσει λογική και πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε και η Ομοσπονδία και η Πολιτεία και οι Σύλλογοι να καταφέρουμε να κάνουμε ένα αξιοπρεπές πρωτάθλημα. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς ένα πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας για οποιοδήποτε λόγο και αν έχει καθυστερήσει, έτσι, και να μην έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση από τις ομάδες. Αυτό που ζητάμε λοιπόν και ζητάμε και οι περισσότερες ομάδες είναι να καταφέρουμε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα με όσο λιγότερους τραυματισμούς υπάρχουν και την περισσότερη βοήθεια της πολιτείας δίπλα μας και της Ομοσπονδίας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστια οικονομική κρίση, οι ομάδες και δύο ακαδημίες έχουν να λειτουργήσουν πάνω από ένα χρόνο, τα οικονομικά των ομάδων και κυρίως των ερασιτεχνικών σωματείων είναι μηδενικά. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ένα φρένο στον αθλητισμό. Εσείς ως Ατρόμητος Αθηνών, θέλατε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να ξεκινήσουν οι προπονήσεις? Πάντα για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου αναφέρουμε. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε περίπου 22 ομάδες στις ακαδημίες. Θα σας μιλήσω συνολικά γιατί αντιμετωπίζουμε και το αντρικό ποδόσφαιρο και το γυναικείο, μάλλον το ποδόσφαιρο αντρών και το ποδόσφαιρο γυναικών που είναι σωστά ισότιμα και το ίδιο. Αυτό που θέλουμε για την ομάδα των γυναικών θέλουμε και για τις ακαδημίες και για την ομάδα των αντρών. Να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα, να γίνει με σωστό τρόπο και να αποφύγουμε όσο το δυνατόν τους περισσότερους τραυματισμούς και ό,τι εμπόδια μπορεί να τύχουν. Γιατί μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για κυρίως νέες κοπέλες και μιλάμε κυρίως και για μια εποχή που πρώτη φορά ο κόσμος όλος βιώνει μια τέτοια πανδημία και δεν ξέρουμε τα αποτελέσματά της, τι θα συμβεί στο μέλλον. Δυστυχώς. Εσείς... Θέλει τεράστια προσοχή. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά θέλουμε να ξεκινήσει σωστά. Και όλες οι ομάδες αυτό θέλουν, να γίνει το πρωτάθλημα. Αλλά θέλουμε να γίνει με έναν τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει προπονήσεις ένα γκρουπ σε ένα γήπεδο ο οποίος είναι ένας ανοιχτός χώρος ώστε ο αθλητής ή η αθλήτρια να μπορεί να αθληθεί, να ξεφύγει, να μην είναι συνέχεια στο σπίτι, στο κομπιούτερ, στο τάμπλετ? Κοιτάξτε, επειδή έχω παιδιά μικρά και μεγάλα, επειδή διαχειρίζομαι τις ζωές πολλών παιδιών και τα ζω και μιλάω και με τα παιδιά από την Ακαδημία, ζούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Σίγουρα ποιος δεν θέλει να είναι έξω από όταν είναι σε ένα τάμπλετ, ένα κομπιούτερ, μια τηλεόραση όλη την ημέρα και μάλιστα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δημιουργείται πρόβλημα και δημιουργείται πρόβλημα και στην κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, οφείλουμε να πειθαρχήσουμε και να σεβαστούμε τους κανόνες που θέτουν οι ειδικοί. Εγώ, ξέρετε, έχω σπουδάσει ιστορικός και ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω και ένα παραλληλισμό. Στην Δύση, πριν από 40-50 χρόνια, παρουσιάστηκε η ευλογιά. Σε κάποιες χώρες οι οποίες ήταν πιο πειθαρχημένες, κατάφερε να εξαφανιστεί με το εμβόλιο πολύ πιο σύντομα από ό,τι κατάφερε να εξαφανιστεί στις δυτικές χώρες. Και κυρίως γιατί είμαστε λαοί οι οποίοι δεν πειθαρχούμε τόσο πολύ στις διατάξεις και στους νόμους. Πιεζόμαστε πιο πολύ, έχουμε μάθει με διαφορετικό τρόπο και θεωρούμε ότι ζούμε και πολύ πιο ελεύθεροι από τους άλλους. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του όμως. Και δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση όλοι θέλουμε να βγούμε έξω, όλοι θέλουμε να αθληθούμε και πρώτος εγώ πιστέψτε με, αλλά υπάρχουν περιορισμοί και
δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε εκτός στην ασφάλεια. Το χειρίζονται οι ειδικοί αυτοί αποφασίζουν και εμείς στην προκειμένη περίπτωση είμαστε αυτοί που αναγκαστικά θα ακολουθήσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε υγεία και να μην ρυψοκινδυνεύσει έστω και ένα παιδί. Εσείς πρόεδρε τι εισπράτητε από τους γονείς και από τα παιδιά των τμήματων υποδομής. Τι σας λένε πρόεδρε. Εντάξει, ζούμε σε μια περίοδο μεγάλης πίκρας. Όλοι είναι ανήσυχοι, όλοι είναι προβληματισμένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι, όλοι θέλουν να μπουν ξανά και να επιστρέψουν στην κανονικότητα και πρωτίστως εγώ έτσι, μας λείπει η ζωή που είχαμε και τελικά τώρα διαπιστώνουμε ότι μας λείπει η ζωή που είχαμε όταν τη στερούμαστε. Όμως σας το ξαναλέω ότι πρέπει να εξασφαλιστεί πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια. Όλοι θέλουν να τρέχουν ελεύθεροι στα γήπεδα, αλλά δυστυχώς περνάμε μια πρωτόγνωρη πανδημία. Εισπράττουμε την στενοχώρια των όλου του συνόλου και των παιδιών και των γονιών. Όπως ακούω και πολλούς πολιτικούς να λένε τα παιδιά έχουν κρασάρει, εδώ έχουν κρασάρει γονείς. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Υπομονή θέλει και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και θα γυρίσουμε όλοι στην κανονικότητα πολύ, πολύ πιο σύντομα από ό,τι πιστεύουμε. Ωραία, να πάμε τώρα στο κομμάτι των rapid test. Το οικονομικό κομμάτι αυτών. Τις τρεις φορές που έχετε κάνει εσείς ως ατρόμητος. Με δικά σας έξοδα έχουν γίνει? Με δική σας δαπάνες? Κάποια rapid... Εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία από την αρχή της έναρξης της σεζόν, από πέρσι δηλαδή, από το Σεπτέμβρη. Κάποια δαπάνη, ένα μεγάλος μέρος δαπάνης, το αφορέα το σύλλογο, δηλαδή έβαλε κάποια χρήματα ο σύλλογος. Φυσικά οι συνήθεις ύποπτοι που με πτώνουν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι γονείς, γιατί και οι γονείς έβαλαν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, για να διατηρήσουμε μέχρι τον Νοέμβρη μια κατάσταση εδώ, με ασφάλεια και να κάνουμε κάποια rapid test. Γιατί κανείς δεν έμπαινε αν δεν είχε κάνει rapid test τουλάχιστον για ένα δεκαπενθήμερο και με υγειονομικό πρωτόκολλο να τους παρακολουθεί ο κύριος Λεμονής συνέχεια τα παιδιά να έρχεται εδώ και να βάζει στην κυριολεξία πλάτη που λέμε και στον χώρο του αθλητισμού. Τα rapid test τώρα που έχουν ακολουθήσει, ένα μέρος έγιναν με δαπάνη πάλι με τον ίδιο τρόπο, αλλά μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ο κύριος Πατούλης, όπως σας είπα, ο οποίος μέσω της περιφέρειας βάζει πλάτη συνέχεια. Το ρωτάω, πρόεδρε, διότι θα χρειαστεί ένα rapid test για κάθε ποδοσφαιρίστρια κάθε εβδομάδα. Που σημαίνει τα έξοδα θα είναι αρκετά. Άρα θα πρέπει να βοηθηθούν τα σωματεία. Χρειάζονται ανά δίμηνο περίπου το λιγότερο 9 τεστ. Που σημαίνει ότι εμείς κάνουμε γύρω στα 12. Αναλογιστείτε ότι το κόστος ενός τεστ με την ιατρική γνωμάτευση είναι από 10 μέχρι 15 ευρώ. Περίπου δηλαδή μια ομάδα όταν θέλει να έχει μια αξιοπρεπή υγειονομική παρουσία και εμφάνιση για να μπορεί όσο το δυνατόν να προβλέψει κάποιες άσχημες καταστάσεις από 1.500 μέχρι 2.000 ευρώ το μήνα. Άρα, μήπως έχετε απευθυνθεί και στη Δημοτική Αρχή του Περιστερίου να βοηθήσει? Έχουμε απευθυνθεί και στη Δημοτική Αρχή του Περιστερίου. Η Δημοτική Αρχή πάντα βοηθάει, όπου μπορεί βέβαια. Δεν έχει χρειαστεί ακόμη να κάνει κάτι, γιατί μέχρι στιγμής στην γυναικεία ομάδα έχουμε βρει μια λύση, έχουμε καλύψει ένα μέρος δαπάνης. Πάμε καλά. Μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί κάτι. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Βαχατουρίδη, έχω μιλήσει και με τον κύριο Πλέστη, τον Αλέξη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του αθλητικού οργανισμού στο Περιστέρι, άνθρωπος του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Συνεργαζόμαστε σε ό,τι επίπεδο υπάρχει. Βοηθάνε σε άλλα επίπεδα, δηλαδή στην απολύμανση, στο γήπεδο, μας στέλνουν κόσμο για ό,τι τεχνικό πρόβλημα υπάρχει. Είναι δίπλα μας. Δεν έχουμε γενικά παράπονα ούτε από τη Δημοτική Αρχή, ούτε από την Περιφέρεια. Σε γενικές γραμμές συνεργαζόμαστε άψογα μαζί τους και το αποτέλεσμα είναι και πάρα πολύ καλό και θετικό. Ωραία. Και
Εσείς πάντως θα προτείνετε, δηλαδή το συμπέρασμα που βγήκε από την τηλεδιάσκεψη που έγινε και με τα υπόλοιπα σωματεία, να υπάρξει μια μικρή παράταση στην έναρξη του πρωταθλήματος, ώστε οι ομάδες να μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα, να είναι πιο έτοιμες για την έναρξη. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Αυτό σκεφτόμαστε, να δεν έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες μέχρι στιγμής, γιατί εκτές συζητήσαμε. Θέλω να πω το συμπέρασμα που βγήκε και από τις υπόλοιπες ομάδες, Πρόεδρε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να πριτανεύσει η λογική. Πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε όλες τις πλευρές μαζί, σύντομα. Δυστυχώς η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εκλογική διαδικασία και υπάρχουν και άλλα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία δεν μπορεί η προηγούμενη διοίκηση να δεσμεύσει τη νέα σε κάποια προβλήματα. Έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις και θα φτάσουμε στην τελευταία στιγμή για να δούμε αν μπορεί να δοθεί οριακά μια παράταση για μερικές μέρες. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει όμως και τίποτα άλλο. Θα κάνουμε κάποιες διασκέψεις ακόμη. Θα απευθυνθούμε και στον Υφυπουργό Αθλητισμού, στον κύριο Αβγενάκη, ο οποίος δεν κρατάει τις πόρτες στους κλειστές, ακούει τον κόσμο και πιστεύω ότι δίνει και λύσεις. Και αν χρειαστεί θα ενημερώσουμε και όποια πολιτικό φορέα χρειάζεται για να μπορέσει να δώσει μια λύση. Δεν πρέπει πουθενή να τεθεί κίνδυνος για την υγεία έστω και μιας αθλήτριας. Και κλείνοντας το οικονομικό κομμάτι, θα πρέπει η πολιτεία, δεν ξέρω, οι αρμόδιοι φορείς να σας βοηθήσουν, διότι δεν λειτουργήσατε φέτος, δεν λειτουργήσαν οι ακαδημίες, δεν υπήρξαν έσοδα, μόνο έξοδα, όσον αφορά και τα ταξίδια που θα έχετε, τις διαιτησίες. Είχαμε μιλήσει σε αυτόν τον κύριο Σκατσαρόγλου, δεν είναι αρνητικός, δηλαδή βάζει, θεωρεί ότι θα υπάρχει μια αύξηση στο budget για να βοηθηθούμε στο επίπεδο των ταξιδιών. Θεωρώ ότι είναι άνθρωπος που και αυτός του αθλητισμού γνωρίζει το αντικείμενο, δεν είναι τυχαίοι κάποιοι άνθρωποι. Θα έχουμε λύσεις, πιστεύω ότι θα έχουμε λύσεις. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα μείνουν κάποιες ομάδες στη μοίρα τους. Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε όλοι με τις ίδιες προοπτικές και να έχουμε και τις ίδιες ικανότητες και ανταγωνιστικότητα. Αυτό όμως που θα πρέπει πάρα πολύ καλά να προσέξουμε είναι ότι δυστυχώς ο ένας χρόνος αυτός, πλάς, που έχουν παραμείνει έξω όλα τα παιδιά, όλες οι αθλήτρες, όλοι οι αθλητές, δημιουργεί κενό αθλητικό σε όλο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Σκεφτείτε ότι όλες οι κατηγορίες που δεν έχουν παίξει, οι ερασιτεχνικές, η γάμα εθνική, το γυναικείο, και δεν είναι μόνο η αλφα εθνική των γυναικών. Καλό θα είναι ότι όταν θα ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα να ξεκινήσει και τις αλφα και τις βήτα και τις γάμα εθνικής. Αυτό γιατί, θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Γιατί εκεί πέρα βρίσκεται όλο το φυτώριο. Όταν λοιπόν κόβεις για 1-1,5 χρόνο την τροφοδότηση των ερασιτεχνικών σωματείων προς τις μεγαλύτερες κατηγορίες και τις επαγγελματικές, και σας το λέω από την άποψη γιατί εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία τροφοδοτεί παίκτες σε επίπεδο ΠΑΕ, παίζουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα και παίζουν αρκετοί κάθε χρόνο από τις ακαδημίες. 3, 4, 5, 6 παιδιά. Σκεφτείτε λοιπόν μια χρονιά να κόψεις την τροφοδότηση αυτή και όχι μόνο να την κόψεις μια χρονιά, γιατί θα χρειαστεί και δεύτερος και τρίτος χρόνος για να επανακάμψεις. Τι κενό δημιουργείται και πόσο τεράστιο και δαπανηρό είναι το κόστος έμψυχο και χρηματικής δυναμικότητας. Όλα αυτά δυστυχώς είναι προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά. Και σίγουρα η πολιτεία και ο αθλητισμός και η αθλητική οικογένεια όλων των αθλημάτων πρέπει να καθίσει, να σκεφτεί και να βρει λύσεις. Τώρα έχουμε τις εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών, δεν μπορούμε να κινηθούμε όλοι μαζί ως ομοσπονδίες αθλητικές δηλαδή για να βρεθούν συγκεκριμένες λύσεις. Όμως μετά τις εκλογές, πολύ σύντομα δηλαδή, μετά το τέλος του Μαρτίου, πιστεύω ότι όλη η αθλητική οικογένεια ενωμένη θα προτείνει λύσεις. Οι αντιδράσεις δεν ωφελούν κανένα, εγώ είμαι κατά των αντιδράσεων. Πιστεύω στο διάλογο και ο διάλογος φέρνει αποτελέσματα. Γι' αυτό όλοι μαζί πρέπει πραγματικά με σοβαρότητα, γιατί η σοβαρότητα παραγόντων, πολιτικών και γενικά όλων των ανθρώπων χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα. Μετά το πράσινο φως που δόθηκε στη Football League, στη Γ Εθνική, στην Α Εθνική γυναικών,
πιστεύετε ότι πρέπει να πάρουν σειρά τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, τα ανδρικά και η Β' και η Γ' εθνική γυναικών, να αρχίσουν οι προπονήσεις και υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να διεξαχθούν αυτά τα πρωταθλήματα? Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Δυστυχώς όμως και πάλι εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζουν οι ειδικοί επιστήμονες. Αυτοί θα αποφασίσουν αν πραγματικά είναι ακίνδυνο το να ξεκινήσουν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. Δεν συμφωνώ στο καθεστώς πίεσης. Δεν μπορούμε να πιέσουμε τις υγειονομικές επιτροπές να πάρουν αποφάσεις που μπορεί να στοιχήσουν σε ανθρώπινες ζωές. Εγώ είμαι κατά αυτών των αποφάσεων, οι οποίες είναι βιαστικές και υποκαθεστώς πίεσης. Πρέπει με νυφαλιότητα, όσο και αν μας πονάει, γιατί μας πονάει και πάρα πολύ, να εμπιστευτούμε τους ειδικούς, γιατί οι ειδικοί αποφασίζουν για την υγεία μας. Πάντως, σαν ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της ΑΕ γυναικών. Σίγουρα. Μένει να δούμε το αποτέλεσμα και πώς θα γίνει. Γιατί το προϊόν που παράγουμε αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο γυναικών είναι αυτό που θα μας εκπροσωπήσει και στο εξωτερικό. Δεν θέλουμε να είμαστε μια ομάδα σε επίπεδο εθνικής ομάδας ή σε τοπικών εθνικών κατηγοριών. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα σύνολο ποδόσφαιρου γυναικών το οποίο δεν θα είναι ανταγωνιστικό. Σίγουρα τα επόμενα βήματα θα είναι πιο δυναμικά τα επόμενα χρόνια και εμείς έχουμε ένα μότο εδώ στον Αντρόμητο, αλλάζουμε το ποδόσφαιρο γυναικών και θα το αλλάξουμε το ποδόσφαιρο γυναικών με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο μπορούμε. Ποιος θα είναι ο στόχος του Αντρόμητου στο νέο πρωτάθλημα της ΑΕ γυναικών και πώς είδατε τον όμιλο στον οποίο έχετε κληρωθεί? Ποια είναι η άποψή σας για τον όμιλο? Θεωρώ ότι οι ομάδες είναι ισοδύναμες. Ξεκινάμε όλοι από ένα 0. Στην κυριολεξία ξεκινάμε από ένα 0. Τώρα το αποτέλεσμα δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί και πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι η περίοδος που μπορώ να πω ότι θα κερδίσει ο καλύτερος. Μπορεί να κερδίσει και ο τυχερότερος. Αυτό όμως θέλω πραγματικά και πιστεύω είναι ότι πρέπει να γίνει από όλους μια προσπάθεια να κερδίσει αυτός που πραγματικά θα είναι αξιόλογος για να μας εκπροσωπήσει στο εξωτερικό, αλλά και να κερδίσει και αυτός που θα έχει όσο το δυνατόν περιορίσει τις πιθανότητες να παρουσιαστεί έστω και ένας τραυματισμός σε ένα παιδί. Τότε, αν το καταφέρουμε όλες οι ομάδες αυτό, θα είμαστε κερδισμένοι. Θα είναι κερδισμένο πρώτα το γυναικείο ποδόσφαιρο και μετά οι ομάδες. Ωραία. Πρόεδρε, τώρα όσον αφορά τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, ποιοι θα έχουν την τεχνική ευθύνη, δηλαδή ποιοι θα είναι στο τιμόνι της γυναικείας ομάδας? Έχουμε ένα team προπονητών και ένα team τεχνικού επιτελείου, το οποίο ασχολείται χρόνια, είμαστε χρόνια συνεργάτες και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών. Υπάρχει το ιατρικό μας team. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, γιατί σίγουρα θα ξεχάσω κάποιον και μετά θα μου κάνουν όλοι παράπονα. Ξεκινάει αυτό το team, συνεργάζεται σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή από την γυναικεία ομάδα θα ακούσουμε τη συμβουλή όλων των τεχνικών διευθυντών που υπάρχουν και στην ΠΑΕ και σε εμάς στον Εραστέχνη και των γυναικών. Θα συζητήσουν οι προπονητές μεταξύ τους. Όποιος προπονητής έχει κάποιο πρόβλημα θα το συζητήσει με κάποιον άλλον. Οπότε κάνουμε μια ομαδική δουλειά και μια ομαδική κίνηση σε όλα τα επίπεδα. Και όταν είναι όλα τα επίπεδα, εννοώ από την ΠΑΕ μέχρι και το τελευταίο πιο μικρό παιδί. Το ρόστερ της ομάδας έχει ολοκληρωθεί ή θα γίνουν κάποιες προσθήκες? Σκέφτεστε να κάνετε κάποιες προσθήκες? Σχεδόν θα κάνουμε κάποιες προσθήκες, αλλά 3-4 παίκτριες. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ αυτή τη στιγμή, γύρω στα 35 κορίτσια. Υπάρχουν περίπου άλλες 15 πιο μικρές σε ηλικία, δηλαδή της τάξης των 14-13 12 χρονών και έχουμε και αρκετά, το ευχάριστο και ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι έχουμε αρκετά παιδάκια τα οποία μάλλον τώρα αυτό είναι και σχετικό, γιατί όταν ξεκινήσαμε είχαμε πάνω από 30 παιδάκια από 6, 7, 8, 9 χρονών, 10, τα οποία ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη με πάρα πολλές ελπίδες και χαρά το να ασχοληθούν με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τώρα με τη νέα σεζόν δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Ξεκινάμε μια προσπάθεια, έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 65 ή 67 δελτία αυτών που μπορούν να συμμετάσχουν δηλαδή σε αγώνες. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά σε επίπεδο ακαδημιών. Θα δείξει η νέα σεζόν τι θα γίνει, ας ανοίξουμε πρώτα με υγεία και όλα τα υπόλοιπα θα φτιαχτούν. Άλλωστε είναι μεγάλο η ομάδα του Ατρομήτου, είναι γνωστή η ομάδα του Ατρομήτου, είναι γνωστή η δουλειά μας, μας γνωρίζει όλη η Ελλάδα και θα έλεγα και όλος ο κόσμος, γιατί πηγαίνουμε και σε επίπεδο ακαδημιών σε εξωτερικό, πηγαίναμε μάλλον σε πάρα πολλά τουρνουά του εξωτερικού τα οποία μας καλούσαν και επιθυμούσαν την παρουσία μας, γιατί έχουμε πολύ αξιόμαχες και πολύ καλές ομάδες σε όλα τα επίπεδα. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε και στα κορίτσια, με τον ίδιο τρόπο δουλεύει και η Ακαδημία, γιατί έχουμε ιδρύσει Ακαδημία για τα μικρότερα κορίτσια, και με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίζουμε να δουλεύουμε, γιατί βλέπουμε ότι αποδίδει και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή η δυναμικότητα των γυναικών, θα έλεγα, του ποδοσφαιρικού τμήματος των γυναικών που έχουμε, ξεπερνάει τα 85 με 90 άτομα. Θα θέλετε να μου αναφέρετε έτσι κάποια ονόματα έμπειρων παικτριών, οι οποίες ουσιαστικά αυτές θα σηκώσουν το βάρος της προσπάθειας στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής? Τώρα πάλι θα πρέπει να αφήσω κάποια από τα κορίτσια έξω, θα πω για μερικά. Να με συγχωρήσω. Η αρχηγός της ομάδας. Η αρχηγός είναι η Ξανθή Μισιτλή. Είναι έμπειρη παίκτρια, έχει παίξει Champions League. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ως χαρακτήρας και πάρα πολύ καλή αθλήτρια. Είναι η Βίκη Βασιλική Κατσανού, η οποία πρόσφατα κλήθηκε στην Εθνική Νεανίδων. Η Κατερίνα Ισυρμή, η οποία επίσης είναι μια παίκτρια που αγωνίζεται πολλά χρόνια με τα χρώματα του Ατρομήτου. Έχουμε αρκετές άλλες προσθήκες από πάρα πολλά κορίτσια, τα οποία σας ξαναλέω, ανεφέρθηκα σε αυτές τις τρεις, ας με συγχωρήσουν τα περισσότερα παιδιά, γιατί ξεχνάω πάρα πολλά. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Ο μέσος όρος ηλικίας του ρόστερ είναι μικρός. Αν και έχουμε πάρα πολλά κορίτσια, έχουμε γυναίκες μεγάλες σε ηλικία, οι οποίες είναι πολύ έμπειρες και πάρα πολύ καλές παίκτριες, αλλά οι περισσότερες είναι μικρές. Και σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4-5 παίκτριες οι οποίες είναι της τάξης 14-15 ετών. Πολύ σύντομα θα μιλάει, για να μην σας πω θα παραμιλάει η Ελλάδα ακούγοντας τα ονόματά τους. Υγεία να έχουμε, δουλειά να γίνεται σωστή και να υπάρχει διάθεση από τα κορίτσια. Εμείς εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν ό,τι καλύτερο έχουν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Οι προπονήσεις θα είναι καθημερινές, συμμετέχουν όλα τα κορίτσια στις προπονήσεις ή έχουμε κάποια προβλήματα? Έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό αυτή τη στιγμή να γίνονται κάποια, δηλαδή 15, 17, 18 περίπου παιδιά θα κάνουν μαζί προπόνηση. Ταυτόχρονα όμως θα υπάρχουν και καμιά δεκαριά ακόμη τα οποία θα κάνουν και πιο πριν ή πιο μετά, για να μην έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο συνωστισμό, για να καλύψουμε αδυναμίες όπου παρατηρούνται, για να προλάβουμε τραυματισμούς, που σημαίνει ότι σε περίπου 4 ώρες την ημέρα θα απασχολούνται το προσωπικό και τα κορίτσια εδώ στο γήπεδο για να μπορέσουν να καλύψουν ό,τι και να υπάρχουν. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν θέλατε να κάνετε τη δική σας τοποθέτηση πριν στον Ατρόμητο, στην γυναική ομάδα ήταν η κυρία Στέλλα Μουζάκη. Δεν ξέρω αν θέλατε εσείς... Όχι, δεν έχω να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα περίπου 100 ετών. Έχουν περάσει χιλιάδες ονόματα. Θέλω να ρωτήσω τι έγινε και ξαφνικά... Δεν θέλω να επιστρέψω σε προβλήματα ή συμπεριφορές που υπάρχουν στο παρελθόν. Η κυρία Μουζάκη ασχολήθηκε με το γυναικείο του τμήματος του Ατρομήτου. Καλά να είναι, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τυχόν διαφορές υπάρχουν μεταξύ κάποιων μελών και μεταξύ κάποιων άλλων ανθρώπων. Εντάξει, αυτές κρίνονται
Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι, ούτε κακία κρατάμε, ούτε θα τοποθετηθούμε στο τι συνέβη και γιατί συνέβη αυτό. Η κυρία Μουζάκη πήρε το δρόμο της. Σας μακάρι και εύχομαι να είναι πάντα καλά, γιατί εγώ θέλω όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά, να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, γιατί έχει να προσφέρει πράγματα, όπως όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Κακίες δεν κρατάμε και μίσος δεν έχουμε για κανέναν. Πιστεύω ότι τη συνταγή τη γνωρίζει, είναι σε δύο ομάδες, ασχολείται η οικογένειά της, θα τα πάει καλά. Πρόεδρε, να μου αναφέρετε και τους συνεργάτες σας στη διοίκηση του Εραστέχνη Ατρομήτου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα συμβούλιο το οποίο θα σας... δεν θέλω να αναφερθώ σε όλους, πάλι θα ξεχάσω. Είναι η κυρία Αυγουστίνου Γενική Γραμματέας, τεράστια αθλητική εμπειρία, από μεγάλη αθλητική οικογένεια η κυρία Αυγουστίνου. Είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, ασχολείται με το αθλητικό δίκαιο, έχει διατελέσει μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής Δεοντολογίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό, είναι τέος πρόεδρος στον Ατρόμητο, εγώ τη διαδέχτηκα δηλαδή, με μεγάλη επιτυχία. Έκατσε κάπου 3 χρόνια, ήταν τότε ίσως η μοναδική γυναίκα που υπήρχε στο χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε και παράδοση εμείς, εκτός από την κυρία Κοξένογλου, έχουμε και την κυρία Αυγουστίνου. Οι γυναίκες δηλαδή του Ατρομήτου μας εκπροσωπούν πάρα πολύ καλά. Θα βάλω και την κυρία Μουζάκη για όσο καιρό μας εκπροσώπησε, γιατί ξέρετε, οι γυναίκες του Ατρομήτου είναι αποτελεσματικές. Ο αδερφός μου, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος στην ομάδα, επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, κατεβαίνει τώρα και ήταν πολλά χρόνια στο ντουσού της ΚΟΕ, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, κατεβαίνει τώρα ξανά και στις εκλογές με τον επίσης Ολυμπιονίκη, τον κύριο Γιαννιώτη, τους εύχομαι και καλή επιτυχία. Είναι ο κύριος Ερνεράκης, επίσης από αθλητική οικογένεια. Είναι πάρα πολλά, πολύ, ο κύριος Κασπίρης, τον οποίο τον ξέχασα, που είναι η ψυχή της ομάδας όλων των ακαδημιών από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχει αφιερώσει τη ζωή του για τον Ατρόμητο. Ο τεχνικός μας διευθυντής, ο κύριος ο Μάρκος ο Δήμος, ο οποίος συνεργάζεται άψογα με τον κύριο Σουράδο, να σου πω και λίγα ονόματα ακόμα, τον τεχνικό διευθυντή των γυναικών, αλλά και τον κύριο Κορακάκη, τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕ, με τον κύριο Αποστόλου που είναι στο δίκτυο του Scouting. Είναι και ο ΣΕΡΕ πρόεδρε. Είναι και ο κύριος Μαυρίκος, ο οποίος με τις γνώσεις του βοηθάει. Έχουμε πάρα πολύ, τώρα εντάξει, συγγνώμη για όσους έχω ξεχάσει. Είναι ένα πολύ καλό τίμα από πάρα πολύ καλά παιδιά και πολύ ευτυχώς έχουμε φροντίσει να έχουμε και καλά παιδιά και έμπειρους προπονητές, καλά τεκμηριωμένους, με πολύ καλά πτυχία και πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν θέλω να πω άλλα ονόματα και αυτά που είπα πολλά είναι σίγουρα. Ζητάω συγγνώμη πάλι για όσους ξέχασα, δεν έγινε και εμένα όμως. Πάντως, μια που αναφερθήκατε στις γυναίκες, οι γυναίκες έχουν μπει δυναμικά σε έναν ανδοκρατούμενο έτσι χώρο που είναι το ποδόσφαιρο, έτσι, και τα πάνε αρκετά καλά. Γυναίκες, κατ' εμέ, επειδή είμαι και λάτρης του γυναικείου φίλου και τις αγαπώ πάρα πολύ, πρέπει να βοηθηθούν όσο το περισσότερο μπορούμε, να ξεφύγουν κάποια στερεότυπα ότι η γυναίκα δεν τα καταφέρνει. Η γυναίκα τα καταφέρνει μια χαρά και θα έλεγα και πολλές φορές περισσότερο και καλύτερα από εμάς τους άντρες. Οι γυναίκες είναι οι μητέρες οι οποίες μας μεγαλώνουν και οι γυναίκες πρέπει να αποκτήσουν και να μπουν ακόμη πιο δυναμικά σε όλους τους χώρους και το ποδόσφαιρο, να σας πω και κάτι άλλο. Οφείλει να τους ανοίξει την πόρτα, να τις στηρίξει και να τις βοηθήσει όσο το περισσότερο γίνεται για να λάβουν τη θέση τους εκεί που πραγματικά τους ανήκει, στην επιτυχία και στο θόκο των γυναικείων αξιωμάτων, των αθλητριών, των εθνικών ομάδων, των Ολυμπιακών μεταλλίων και όπου αλλού είναι και οι άντρες. Η σχέση σας ως εραστέχνης με την ΠΑΕ, Ατρόμητος. Πρόσφατα ο κύριος Φανός τοποθετήθηκε για την
σχέση του Εραστέχνη με την ΠΑΕ. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, συζητάμε όλα τα προβλήματα, εφοδιάζουμε την ΠΑΕ με παίκτες οι οποίοι γίνονται επαγγελματίες σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έχουμε πάρα πολύ καλό μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί. Γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται προέρχονται από τον Ατρόμητο. Είτε είναι παίκτες που έχουν παίξει τον Ατρόμητο, είτε είναι προσωπικότητες που έχουν ενισχύσει τον Ατρόμητο. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία δηλαδή σε επίπεδο προπονητών και τεχνικού προσωπικού. Με τον κύριο Σπανό, ό,τι προβλήματα υπάρχουν, τα συζητάμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή σχέση και τα αποτελέσματα δεν μας διαψεύδουν, φαίνονται. Πρόεδρε, πόσα παιδιά απαριθμεί η Ακαδημία του Ατρομήτου? Κοιτάξτε, περίπου συγκριτικά τα παιδιά που έχουμε είναι από 15 μέχρι 19 ετών, είναι πάνω από 250 με 270, τα οποία τα περισσότερα έχουν μετά από, έχουν επιλεγεί δηλαδή στις πιο μεγάλες κατηγορίες. Και όλα αυτά δουλεύουν σε ομάδες ηλικιακές, δεν δουλεύουν δηλαδή, ανά κάθε χρόνο έχουμε και μία ομάδα. Έχουμε τη δυνατότητα ευτυχώς να κατεβάζουμε παιδιά κατά 10, κατά 11, κατά 12 και όχι να τις συγχωνεύουμε όπως κάποιες άλλες. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καλύτερη εικόνα και γνωρίζουμε επακριβώς κάθε χρονιά τι υλικό και τι θα μας προσφέρει για την επόμενη χρονιά. Μέχρι να φτάσουν στην ΚΑΠΑ 19 και από εκεί και μετά να γίνουν επαγγελματίες. Γιατί έχουμε παιδιά τα οποία έγιναν επαγγελματίες από 15-16 χρονών. Ο Μαντάς, ο Ρόνι, ο Λιμιός, το παιδί που έχει, ο γνωστός Λιμιός, ο Μπάρκας, όλα τα παιδιά αυτά έχουν ξεκινήσει από εδώ, από πάρα πολύ μικρή ηλικία και αυτή τη στιγμή ζουν το όνειρό τους και έχουν γίνει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Σίγουρα και κάποιες άλλες ομάδες, τις οποίες επειδή αναφέρθηκα σε συγκεκριμένα άτομα, έχουν συμβάλει στην πρόοδό τους, αλλά και εμείς έχουμε βάλει το λιθαράκι μας για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να γίνουν καταξιωμένοι παίκτες. Και γι' αυτό και δεν μας ξεχνάνε, γιατί έχουμε επαφές με τα παιδιά, έρχονται από το εξωτερικό, από τις υποχρεώσεις μας, βλέπουν, μιλάμε. Και αυτή είναι η ευχαρίστησή σας, πρόεδρε. Δόξα τω Θεώ να είναι καλά τα παιδιά και να αποδίδουν. Τώρα, αν θέλατε να κάνατε κάποιο σχόλιο για τις επικείμενες εκλογές της ΕΠΟ. Δεν έχω να πω κάτι, γιατί δεν είναι ένα θέμα που δεν μας έχει απασχολήσει. Δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου ως για το δουσού της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι συγκεκριμένο για το ποιος θα βγει, τι θα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο θα διορθώσει τυχόν καταστάσεις, θα πάει μπροστά και δεν θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους, έχουν κακή πρόθεση. Θεωρώ ότι όλοι βοηθούν με τον τρόπο στον αθλητισμό. Τώρα, αν κάποιοι παρεκκλίνουν, δεν μπορώ να το κρίνω. Δεν είμαι σε θέση γιατί δεν γνωρίζω και καταστάσεις για να μπορώ να έχω συγκεκριμένη άποψη για αυτό το θέμα. Και ένα σχόλιο και για τη φετινή πορεία του Ατρομήτου στη Σούπερ Λίγκα. Πώς την είδατε εσείς από τη δική σας πλευρά? Ως παλιός πρωταθλητής, κυρίως του Στίβου και του Τέκβοντο, για να σταματήσεις έναν αγώνα πρέπει να περάσει το τέρμα. Έχω κερδίσει ή έχω χάσει πάρα πολλούς αγώνες γιατί βιάστηκα να πανηγυρίσω ή βιάστηκα να εγκαταλείψω την προσπάθεια ή έκανα αυτό το κάτι παραπάνω. Όταν θα τελειώσει λοιπόν η χρονιά, τότε θα μπορούμε να πούμε για έναν απολογισμό. Σίγουρα βρεθήκαμε φέτος νωρίς εκτός στόχων, δεν έχει τελειώσει ακόμη η σεζόν. Θεωρώ ότι θα πάμε καλύτερα και ευελπιστώ ότι, εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν τα προβλήματά τους, έχουν την άνοδό τους, έχουν και την κάθοδό τους. Έχουμε καλό τιμόνι. Ο κύριος Σπανός θα τα καταφέρει γιατί ξέρει και το χώρο. Είναι παλιός ποδοσφαιριστής, είναι πολλά χρόνια παράγοντας. Πρωτίστως είναι ένας καλός άνθρωπος, αλλά είναι και ένας ευφιέστατος άνθρωπος που ακούει τους συνεργάτες του, συμβουλεύεται, θα τα πάει καλά. Το έχω εμπιστοσύνη. Οι φίλαθλοι του Ατρομήτου που παρακολουθούν την ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου έρχονται στο γήπεδο να παρακολουθήσουν και τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου? Ναι, έρχονται. Μερικές φορές
κατά το παρελθόν δηλαδή. Όταν μπορούσαν οι επιτρεπόταν. Η οποία έχουμε κόσμο στο κήπεδο. Μπορώ να πω ότι είμαστε από τις λίγες ομάδες που έχουμε και αντιπροσώπευση φιλάθλων στο κήπεδο. Ποια είναι η αντιπετώπιση, πρόεδρε, βλέποντας οι άνδρες, γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο? Εντάξει, κάποιοι το θεωρούν πρωτόγνωρο, εγώ επειδή το παρακολουθώ το ποδόσφαιρο γυναικών, είναι ανταγωνιστικό σε μερικές περιπτώσεις, θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα για να βελτιωθεί και επειδή χωράει χώρος για βελτίωση, εκτιμώ ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε καλύτερες αποδόσεις. Ο κόσμος το αντιμετωπίζει, μην νομίζετε ότι δεν μπορώνεται, ίσως θα έλεγα και περισσότερο και από το αντρικό σε ορισμένες περιπτώσεις. Το αντιμετωπίζει, στην αρχή το αντιμετώπιζε ως άγνωστο, τώρα το αντιμετωπίζει ως ποδόσφαιρο. Και τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν, σας είπα, εμείς έχουμε ένα μότο, αλλάζουμε το ποδόσφαιρο γυναικών. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια και άλλων ομάδων να το αλλάξουμε και να το κάνουμε ανταγωνιστικό και να πάρει τη θέση που το αξίζει. Πρόεδρε, τα προβλήματα που υπάρχουν στο πρωτάθλημα γυναικών ποδοσφαίρου, ποια είναι και τι πρέπει να γίνει ώστε να βελτιωθεί η εικόνα των πρωταθλημάτων? Διότι είναι ναι μεν α εθνική γυναικών, β εθνική γυναικών, γ εθνική γυναικών, αλλά είναι ερασιτεχνικές κατηγορίες. Το ποδόσφαιρο γυναικών έχει κάποιες ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με το ποδόσφαιρο των ανδρών. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουν όλες οι ΠΑΕ γυναικείες ομάδες, κάτι που θεωρώ ότι αυτό είναι μια τροχοπέδη. Έπρεπε να έχει γίνει χρόνια τώρα. Όλες οι ΠΑΕ που αγωνίζονται στην πρώτη, έστω και στην δεύτερη εθνική, ή κυρίως αυτές που βγαίνουν στην Ευρώπη, έπρεπε να έχουν γυναικεία ομάδα. Εάν δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια περισσότερες ομάδες γυναικών από πιο ισχυρές ομάδες ανδρών, τότε θα έχουμε καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Υπάρχει μια δυναμία αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα γυναικεία σωματεία είναι αμυγός γυναικεία στο ποδόσφαιρο γυναικών, είναι αμυγός γυναικεία, δεν έχουν πολλές αντρικές ομάδες για να τις υποστηρίξουν. Και εμείς που έχουμε τη δυνατότητα, εμείς ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ο Εργοτέλης, ο Όφη, κάποιοι και ο Άρης, που έχουν και αντρικό ποδόσφαιρο και είναι καταξιωμένοι στο χώρο της Α ή της Β εθνικής κατηγορίας, έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με διαφορετικό τρόπο. Καταρχήν, μια φανέλα μια τέτοια ομάδα, αν αμφίβολα, είναι πολύ πιο εύκολο και μεγαλύτερο δέλεαρ για να ακολουθήσει ένα κορίτσι αυτή την ομάδα. Σε μια ομάδα, χωρίς να υποτιμώ φυσικά τις άλλες ομάδες, έτσι, αλλά αυτό δυστυχώς είναι το πραγματικό γεγονός. Σε μια άλλη ομάδα που δεν έχει τη δυνατότητα ενός μεγάλου ονόματος. Κυρίως από το χώρο του αντρικού ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, όλοι οι παράγοντες των ομάδων κακά τα ψέματα ματώνουν και παράγουν και σημαντικό έργο, γιατί σε ένα νησί ή σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, πολλοί πόροι, δεν υπάρχουν πολλά κορίτσια για να ασχοληθούν. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν πραγματικά μεγάλο αγώνα. Και όχι μόνο κάνουν μεγάλο αγώνα για να καταφέρουν να διατηρήσουν μια ομάδα, που διατελούν και ένα μεγάλο κοινωνικό έργο. Γιατί μαζεύουν δίπλα στην αγκαλιά της, αυτού του κιτάρου που λέγεται ομάδα, μαζεύουν δίπλα τους παιδιά, τα οποία τα πλάθουν, τα αναπλάθουν και τα κάνουν τις επόμενες γυναίκες και μητέρες που θα βγουν στην κοινωνία. Το ίδιο όπως κάνουν βέβαια και με τα αγόρια. Πάντα οι πιο μικρές ομάδες όμως έχουν τη δυνατότητα να έχουν μικρότερες χρηματοδοτήσεις, να έχουν μικρότερες ευκαιρίες σε σύγκριση με τη συλλογή παιδιών ποδοσφαιριστριών και δυστυχώς επαφίονται και στην καλή θέληση και στην οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε παράγοντα που διοικεί μια τέτοια ομάδα. Πιστεύω ότι αν ακολουθηθεί μια πιο προσεγμένη πολιτική και κυρίως οι ομάδες της Super League 1 και 2 δημιουργήσουν και γυναικεία τμήματα, όλες, τότε θα έχουμε μια τεράστια άνοδο του ποδοσφαίρου γυναικών. Στο Περιστέρι πάντως εδώ έχουμε αρκετές ομάδες ποδοσφαίρου. Μια ανδρικές, χαρά τα πάμε, αρκετά σώμα. Όλες τις κατηγορίες. Μια χαρά. Ωραία. Πρόεδρε, θα θέλατε να ευχαριστήσετε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι σας στηρίζουν οικονομικά, είναι δίπλα σας, δίπλα στον Εραστέχνη?
θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου, από το φροντιστή της ομάδας μέχρι τους αντιπροέδρους της ομάδας, τη Γενική Γραμματέα, τον κύριο Κασπίρη, την κυρία Αυγουστίνου, όλους το προσωπικό της ΠΑΕ. Είναι όλοι άνθρωποι που ζούμε και περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας για τον Ατρόμητο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σπανό, ο οποίος πάντα ό,τι δυσκολία έχουμε την αντιμετωπίζουμε με χιούμορ και θετικότητα. Να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους εκείνους που συμβάλλουν για το καλό του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού και ιδιαιτέρως για το ποδόσφαιρο γυναικών. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου εδώ πέρα, γιατί ξέρετε ότι έχω και την κόρη μου, η οποία τους έχω τεράστια δυναμία όταν παίζουν ποδόσφαιρο και χαίρομαι γιατί όλα τα κορίτσια είναι πραγματικά αξιόλογα. Σε τι θέση αγωνίζεται? Είναι μικρή ακόμα, εντάξει, θα δούμε. Ό,τι θέλει, δεν θέλω να πιέσω καταστάσεις και πρόσωπα. Είναι μικρούλα, καλά τα πάει, περνάει καλά. Πρωτίστως, αυτό που έχουμε εξασφαλίσει ως ομάδα είναι να περνάνε καλά και τα κορίτσια και τα αγόρια. Τουλάχιστον το διασκεδάζουν και περνάνε πάρα πολύ καλά. Να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή, η οποία όντως μας συμπαραστέκεται, και τον κύριο Παχατουρίδη και τον κύριο Πλέστη και όλους τους άλλους αντιμάρχους. Να ευχαριστήσω ξανά για ακόμη μια φορά τον κύριο Πατούλη, γιατί πραγματικά ο κύριος Πατούλης ενήργησε με τρόπο άμεσο και κέριο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, έδωσε την κατάλληλη στιγμή τη λύση σε ένα μεγάλο πρόβλημα και το έδωσε και ταχύτατα. Και γενικά να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους, τους υγιείς φιλάθλους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τους φιλάθλους της ομάδα μας, η οποία ανεξάρτητα με την πορεία που κάνει κάθε χρονιά βρίσκονται πάντα δίπλα της, και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία και κουράγιο, θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί να ξεφύγουμε από αυτό το βάσανο, από αυτή την καταστροφή που ονομάζεται κορονοϊός. Και τι να περιμένουμε από τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Ατρομήτου με την επανέναρξη του πρωταθλήματος Α Εθνικής? Ο Ατρόμητος κάνει πρωταθλητισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς θα κάνουμε το χρέο μας, θα κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Δυστυχώς είναι μια χρονιά κουτσουρεμένη, είναι μια χρονιά επικίνδυνη. Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε τραυματισμούς, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε την υγεία των παικτριών. Πιστεύουμε ότι με την κατάλληλη συζήτηση, με την κατάλληλη προετοιμασία και με την κατάλληλη υποδομή, με προσπάθεια από όλες τις μεριές, θα πάμε καλά. Ωραία, θα ήθελα και το δικό σας μήνυμα, το μήνυμα του Προέδρου του Εραστέχνη Ατρόμητος Αθηνών, του Αντώνη Πατατανέ, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τι θα θέλατε να τους πείτε, Πρόεδρε? Υπομονή, επιμονή και θέληση. Υγεία, πρωτίστως σε όλους τους ανθρώπους υγεία. Κουράγιο, ξέρω ότι περνάμε δύσκολα όλοι. Θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αρκεί να συμμορφωθούμε όσο το δυνατόν μπορεί ο καθένας με αυτά που λένε οι ειδικοί. Θέλω να πιστεύω ότι ο αθλητισμός είναι γέφυρα. Δεν χωράει ούτε ρατσισμός, ούτε βία στον αθλητισμό. Θέλω να και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα γεφυρώσουμε ό,τι τυχόν διαφορές υπάρχουν για να μπορέσουμε να κινηθούμε όσο πιο μπροστά μπορούμε για να πάμε τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο γυναικών ένα βήμα μπροστά και να πάμε εκεί που πραγματικά το αξίζει. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω. Υγεία πάνω απ' όλα και κάθε επιτυχία στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Ατρόμητου. Να είστε καλά. Να αναφέρω ότι και πάλι εμείς τελειώσαμε τα τεστ μας όλοι. Είμαστε όλοι καλά, δόξα τω Θεώ, τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και πρέπει και σύντομα τώρα που θα φύγουμε από εδώ να ξαναξεκινήσουν για να απολυμανθεί πάλι όλος ο χώρος, να είμαστε αύριο έτοιμοι, ελπίζω, να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις μας. Και εάν κάποιος γονιός θέλει να φέρει την κόρη του να παίξει ποδόσφαιρο στον Ατρόμητο, πού μπορεί να απευθυνθεί? Τώρα θα πρέπει να περιμένει να ανοίξουμε ξανά, να επαναλειτουργήσει ο σύλλογος, γιατί δεν λειτουργεί. Μπορεί να έρχεται εδώ πέρα καθημερινά. Περίπου το προηγούμενο πρόγραμμα ήταν 5.30 με 8.30, υπάρχει γραμματεία κάθε μέρα.
Είναι δωρεάν για φέτος όλες οι προπονήσεις, η συμμετοχή, δεν υπάρχει εγγραφή, είναι δωρεάν όλα. Τους παρέχουμε το ρουχισμό, τις ιατρικές εξετάσεις, το προσωπικό, το τεχνικό, το προπονητικό team. Δεν πληρώνει τίποτα μέχρι στιγμής τα κορίτσια. Ευελπιστούμε ότι θα το καταφέρουμε και του χρόνου αυτό να είναι δωρεάν και να μπορέσουν όλοι οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους και να κάτσουν να ασχοληθούν περισσότερο με ένα αθλητισμό παρά με ένα κομπιούτερ ή μια τηλεόραση. Και για σας, Πρόεδρε, πώς ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορούσατε να έρθετε στο γήπεδο, να είστε στην προπόνηση μαζί με τους αθλητές, με τις αθλήτριες, με τους γονείς? Ασχολούμαι 48 χρόνια με τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, από αθλητής, πρωταθλητής, εθνικές ομάδες, διεθνής παράγοντας, διαιτητής, σε όλα τα επίπεδα ασχολούμαι 48 χρόνια. Για πρώτη φορά τόση μεγάλη αποχή. Τον τελευταίο ένα χρόνο δηλαδή από τα 48, θέλω να σας πω ότι ζορίστηκα. Είναι ένας τρόπος ζωής, ο οποίος μας λείπει. Ξέρετε, πολλές φορές τσακωνόμαστε μεταξύ μας οι αθλητικοί παράγοντες ή τα αντίπαλα σωματεία και μετά από λίγο μπορείτε να μας δείτε αγκαλιασμένους και συμφιλειωμένους. Διαφωνούμε κατά τη διάρκεια του αγώνα ή και μετά για τις διαφορές που μπορούν να προκύψουν. Όμως πιστεύω ότι αυτό το έτος κατάφερε να ενώσει όλο τον κόσμο και να τον κάνει να σκεφτεί ίσως πιο ωριμότερα, ίσως πιο σοβαρότερα και ίσως να σκεφτεί ότι τελικά κάποια πράγματα δεν αξίζει να χαλάμε τις καρδιές μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι μου έλειψε αυτός ο χρόνος από τα αθλητικά μου χρόνια. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και ελπίζω η επόμενη συνέντευξη να είναι στον αγωνιστικό χώρο μετά τη λήξη ενός αγώνα ή κάποιας προπόνησης. Μακάρι και πάλι εύχομαι κουράγιο, αδέρφια. Θα τα καταφέρουμε. Υγεία και προσοχή. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.